Η πόλη Γκντίνια στη Βόρεια Πολωνία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου έργου για το σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας. Ο αντιπρόεδρος της, αρμόδιος για την ποιότητα ζωής, λέει στο Euronews ποιοι παράγοντες ήταν οι πιο σημαντικοί για τη διοίκηση της πόλης. Επενδύσεις στις οικολογικές μεταφορές, σε τρόλεϊ και ηλεκτρικά λεωφορεία. Θέλουμε οι μεταφορές να είναι σύγχρονες, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλείς. Θέλαμε επίσης να δημιουργηθούν συχνά δρομολόγια μέσα στην πόλη. Θέλουμε να αναπτύξουμε την εφαρμογή μας για κινητά, επιτρέποντας σε κάθε κάτοικο να επιλέξει το πιο οικολογικό και φιλικό μέσο μεταφοράς και μετακίνησης. Οι ντόπιοι ακτιβιστές εκτιμούν το έργο του Συμβουλίου, αλλά πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση της πόλης. Έχουμε μεγάλες ασυνέπειες όσον αφορά τα έργα κινητικότητας στην Κτίνια. Μπορούμε να δούμε ότι γίνονται κάποια βήματα, αλλά όσον αφορά τον αριθμό των μετακινήσεων με ποδήλατο, για παράδειγμα, η Κτίνια παραμένει στάσιμη. Η πόλη δεν κατασκευάζει ποδηλατόδρομους όπου χρειάζεται, αλλά μόνο όπου μπορεί να στηριχθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στους αριθμούς. Η πόλη έχει αυτή τη στιγμή 700 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους. Κάθε χρόνο το μερίδιο των μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μειώνεται. Επενδύσεις όπως η κατασκευή ενός υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης θα εδραιώσουν αυτή την αρνητική τάση. Σημαντική είναι επίσης η πράσινη διάσταση αυτών των πρωτοβουλειών. Από τη μία πλευρά, οι πόλοι και οι ακτιβιστές καταφέρουν να φυτέψουν τους δρόμους με δέντρα, από την άλλη, υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή δρόμων που να σχετίζονται με την υλοτομία. Είναι ένας περιφερειακός δρόμος, ο οποίος σχετίζεται με τη μεγαλύτερη προγραμματισμένη υλοτόμηση δέντρων εδώ και χρόνια, στην περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο, τους πράσινους πνεύμονές μας. Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει γίνει πραγματικότητα. Ακτιβιστές τονίζουν ότι η κοινή δουλειά Δήμου και κατοίκων είναι απαραίτητη. Είμαστε στο μέσο αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις καλύτερες ιδέες και να εργαστούμε μαζί για μια καλύτερη, πιο υγιή, προετοιμασμένη για την κρίση και πιο ανθεκτική πόλη. Η Γκντίνια φημίζεται για τις πρωτοβουλίες της. Το μυστικό μπορεί να είναι η δέσμευση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πολιτών της πόλης να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.